Και κυρίω δεν μπαίνουν στη δικαιοσύνη. Και ο λόγο είναι για τον γενικό διευθυντή τη ΔΕΔΙΑΚ, τη Δημοτική Επιχείρηση Αποχέτες. Προσέφυγε ο κύριο Αυθίνο, ο οποίο έχει τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα. Δεν τον τοποθέτησαν διευθυντή, τον τοποθέτησαν κάποιον. Δεν θέλω από το όνομά του. Το no, σημερινό διευθυντή. Mm -hmm. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη, στο μονομελές Πρωτοδικείο Κέρκυρα, ειδική διαδικασία εργατικών διαφορών, σελίδα 1, παρακαλώ. Συγκροτήθηκε συνεδρία 25 Οκτωβρίου 2022, αριθμό κατάθεση αγωγή, που αφορά σε υπόθεση με του ενάγοντε Ιωάννου Ιαφτίνου, του Στυλιανού κατοίκου Κέρκυρα, κλπ. Κατά των εναγωμένων διαδημοτική επιχείρηση, σύνδεψη, αποχέτευση και βεβαίω. Ε, του ελληνικού δημοσίου, όπω εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό ζητάει αποκατάσταση. Και βεβαίω και κάποια χρήματα που έχει χάσει ο άνθρωπο. Βλέπει η δικαιοσύνη είναι τυφλή και δεν κοιτάζει από εδώ, από εκεί. Ε, βέβαια. Ε, βέβαια. Ας έτσι. έτσι έχουμε στο δεύτερο έγγραφο την απόφαση. Είναι πολυσέλιδη η απόφαση αυτή, αλλά έχουμε το διατάφτα. Στη Σε δύο σελίδα λοιπόν λέει για του λόγου αυτού, δικάζει την πολία των διδίκων ότι κρίθηκε απορριπταίο, δέχεται την αγωγή και κατά την κύρια βάση τη, αναγνωρίζει την υποχρέωση τη πρώτη αναγωμένη διαδημοτική επιχείρηση να αναθέσει τα καθήκοντα τη θέση του αραπληρωτή διευθυντή στον ενάγοντα, γενικού διευθυντή, με ημερομηνία ανάθεση στον των καθηκόντων 16 Τετάρτου 2021. Πρόσεξε. Έρχεται αναδρομικά να τον τοποθετήσει. Και συνακόλουθα να αποδέχεται τι υπηρεσίε του τελευταίου στη θέση αυτή. Υποχρεώνει την πρώτη αναγωγή, τη διαδημοτική επιχείρηση, έτσι, να καταβάλει στον άγοντα. Το συνολικό ποσό 15.998. Κράτησε λογαριασμό. Που αφορά μισθού υπερημερία που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα 16 Τετάρτου έω 31 2021, καθώ και το συνολικό ποσό των 3.700. 16 και 4,20 20 χοντρικά. και 6 λεπτών. Έτσι, που αφορά μισθού υπερημερία που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα από 22 μέχρι 28 Δευτέρου 22 με τον νόμιμο τόκο, θα πληρώσουν και τόκους, και το κου, και ο τέλος εκάς του μήνα οι αποδοχές του αυτές, που οι αφορούν. Κύριε την απόφαση προσωρινά εκτελεστεί, να έχει εκτελεστεί η απόφαση αυτή, ως προς την αμέσως προηγούμενη διάταξη, διάταξη της, αναγνωρίζει την υποχρέωση της πρώτης αναγωμένης επιχείρησης της αυτοκέντευσης να καταβάλει στον ενάγοντα το συνολικό ποσό των 7.500 ευρώ και 52 λεπτών 7.500 ακόμα, που αφορά σε μισθού που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα 1η Τρίτου 22 έω 30 Εκτου 22. Έτσι. Το έχουμε συνέχεια. Με το νόμιμο τόκο από το τέλο τη του, του μήνα, συμψηφίζει μεταξύ των διεργών τα δικαστικά έξοδα, αποφασίστηκε και κρίθηκε. Η απόφαση αυτή είναι το Δεκέμβριο μήνα. Για την Πολύ ΔΕΙΑΚ. σοβαρό θέμα. Πολύ σοβαρή αποκάλυψη, Διονύση. Η δεν έχει. Η ΔΕΙΑΚ, να το πω έτσι πιο σωστά, για να μην μπερδευόμαστε, Εκεί που δεν είχε χρήματα, τα πληρώσει και από πάνω, διότι οι επιλογέ τη κυρία Ιδραίου και των συνεργατών τη είναι ένα κλειστό έτσι, που δεν βγαίνουν ποτέ να μιλήσουν, όπω είναι ο κύριο. κύριος ο, από τα νησιά, πώς, λένε τον κύριο, που είναι αντιπρο, αντιπρόεδρος. Πώς, να, ο κύριος, όχι, ο κύριο Κατέχη, ο κύριο Αργυρό. Ο κύριο Αργυρό, ο κύριο Κατέχη και ο κύριο Κατέχη. <Καινι> ναι, 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 ναι. Και ο κύριος κατέχης, και όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει... Εντάξει, έκανες το... αποκάλυψη τώρα, Διονύση. Πασίζει. Δεν δικούνται έτσι οι επιχειρήσει. Σοφά έπραξε ο Μαχημάρης που πήγε και έφυγε. Σοφά έπραξε ο Μαχημάρης που σηκώθηκε και έφυγε. Σοφά. Παραιτήθηκε από τη θέση του αντιπρόεδρου. Τον έχω καταχεριάσει το Μαχημάρη. Ως δήμαρχο. Πολλές φορές. Ναι, ναι, ναι. Αλλά σοφά έπραξε, κοίταξε να δει τι γίνεται. Πόσα χρήματα θα καταβάλει. Και εγώ ρωτάω, γιατί να τα πληρώσουμε εμεί. Θα τα πληρώσω από τη τη. Η κυρία Ιδραίου, ο κύριο Κατέχης και ο κύριο άλλο Αργυρό. Που δεν δέχεται να μα μιλήσει. Δεν μιλάει τώρα. Ποτιμητικό Καλά, και να... αν δεν τον έχουμε ψάξει. Πραγματικά και αν δεν τον έχουμε ψάξει, Α, τον Θα ήμουν από ε, και πάνω. Α δεν είναι στα ταπεινά τα, τα μέσα ενημέρωση τη Ε. Να ενημερώσει, δεν μπορεί ο κ. Σαγκυρό. Τώρα, τε, εντάξει, τώρα. Ναι, ναι. Στο ληστό που είναι, δεν μπορεί να κάνει. Να, λέει τέτοια πράγματα, κάθε τώρα να απαντάει στον κάθε μάμα άλλο και στην κάθε ρεαλιά του. Έτσι. Έτσι. <laughs> τώρα τι θα κάνετε, κύριε Αργυρέα. Αποκάλυψε. Θα τα πληρώσετε από την τσέπη σα. Πρέπει να τα πληρώσετε. Όχι, από την τσέπη <laughs> δεν νομίζω, Γιονίσα, <Διονύσης, laughs> να τα πληρώσουν θα τα πληρώσετε από την τσέπη σας 20-25 ευρώ. Τι θα κάνετε. Πέρα. Κύριε Ιδρέου, τι θα κάνετε. Θα πληρώσουμε εμείς. Ως. Μη το πεις. Ε, ναι. Εντάξει.